Μακελιό στην Γάζα, κυρίες και κύριοι, με 100 περίπου νεκρούς σε χώρο διαμονής ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα συνομιλήσουμε τώρα σχετικά με αυτό με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, Παναγιώτη Κακολλύρη. Κύριε Κακολλύρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς έχει γίνει και πώς το σχολιάζετε? Πρόκειται για μία, θα σας έλεγα, αδιανόητη αιματοχυσία, η οποία δεν μπίπτει σε κανένα κανόνα πολέμου και ανατρέπει όλα όσα έχει συμφωνήσει ο πολιτισμένος κόσμος, όσα δηλαδή είναι δυνατόν να συμβαίνουν σε μία πολεμική σύγκρουση. Δηλαδή να πλήττονται άμαχοι οι οποίοι αναμένουν ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ έχει χάσει το μέτρο. Είναι σαφές ότι η στρατιωτική αναποτελεσματικότητα στο πεδίο και η αντοχή που είχε με Χαμάς, γιατί ένα μεγάλο διάστημα και η Χαμάς ακόμα παραμένει ισχυρή και όχι πλήρως αποδυναμωμένη, κάνει το Ισραήλ πιο σκληρό σε αυτόν τον πόλεμο. Θα σας έλεγα ότι έχει χαθεί η ψυχραιμία από την πλευρά του Ισραήλ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χθες ήμασταν στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου και είχαμε ένα διεθνές συνέδριο για τη Μέση Ανατολή που ήταν κοινή πεποίθηση ότι χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της αντιμετώπισης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Γάζα. Κρατώ ως μια αισιόδοξη προοπτική το γεγονός ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην προσπάθεια ανακοχής, δηλαδή το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζουν ελπίδες ότι μπορεί να κλείσει μια συμφωνία για την ανακοχή, μια ανακοχή η οποία θα επιτρέψει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, και την αποφυλάκηση Παλαιστινίων κρατουμένων μαζί με την διάθεση μεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας προς ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Γάζα πριν αρχίσει το Ραμαζάν σε το επόμενο μήνα. Κύριε Κακολλύρη, τώρα οι επόμενες κινήσεις ποιες είναι μετά και από αυτό το συμβάν και τι θα μπορούσε να κάνει η Δύση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει γίνει, είναι ξεκάθαρο ότι το Ισραήλ χάνει διπλωματικούς συμμάχους σε αυτή την προσπάθειά του να πάρει πίσω τους δικούς του αμάχους που κρατούνται όμοιροι αυτή τη στιγμή, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που συνεχίζουν να κρατούνται από οι Ισραηλοί, που συνεχίζουν να κρατούνται από τη Χαμάς. Δεν μπορούμε φυσικά να ξεχάσουμε τις δεκαλαιότητες που έχει κάνει η Χαμάς, αλλά δεν υπάρχει ανοχή πλέον από τη διεθνή κοινότητα για έτσι ομή βία από την πλευρά του Ισραήλ, συνεχιζόμενη ομή βία, η οποία δεν προστατεύει με κάποιον τρόπο τους αμάχους, αλλά στοχεύει ανεξάρτητα απέναντι σε ένοπλους και αμάχους.